να βγαίνει την τρίτη ηλικίου και να πηγαίνει στον κύριο Φορτσάκη. Ένα αυτό είναι διαστρέβλωση, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου διαστρέβλωση. Λέμε ότι έχουμε δεν μπορεί ο οργανισμός εξετάσεων. Η οποία ολμέ, κύριε Κωσυφάκη, θα απαντήσω μετά. Αυτό που ζητάει να απαντήσετε. Ζητάει τι, κατάργηση της βαθμολογίας ουσιαστικά. Δεν ζητάμε τέτοιο πράγμα. Να περνάει το παιδί την τάξη όλο το λύκειο με μέσο όρο 5. Δεν λέμε τίποτα. Εάν είναι δυνατόν. Αυτό είναι διαστρέβλωση που κάνετε τώρα. Δεν είναι καθόλου διαστρέβλωση. Και είναι συνειδητό αυτό που λέτε. Δεν είναι καθόλου διαστρέβλωση. Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα που το λέμε. Που το έχω δει. Πού το έχετε δει, αν το λέμε. Όταν ζητάτε εσείς να. Να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων, λέμε. Και να επανέλθουμε στο παλιό μεσοόρο του 10. Διασφαλίζει. Να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων και να επανέλθουμε στο παλιό μεσοόρο. Η Τράπεζα Θεμάτων ότι ο εκπαιδευτικός θα διδάξει την ύλη. Κύριε Κωσυφάκη, είναι δυνατόν να κατηγορούμε την ΕΛΜΕ και τους καθηγητές που προσπαθούν να εκτελέσουν το παιδαγωγικό τους έργο και εσύ. Καλά, και εγώ, και εγώ. Η ώρα τώρα και εγώ τα ίδια θα έλεγα όταν οι καθηγητές μ' ακούνε. Ακούστε. Είναι ήρωες οι καθηγητές. Ναι, ναι. Πέστε μας πόσοι μήναν όμως, κύριε Υπουργέ. Πόσοι μήναν, πόσα παιδιά μήναν φέτος. Οι καθηγητές μας γίνονται εκτελεστικά όργανα προκαθορισμένων οδηγιών, έτσι. Οι εκπαιδευτικοί είναι συνεργάτες μας, παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι. Δεν τους ακούτε όμως, κύριε Υπουργέ. Οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά του έχετε κάνει στρατιωτικούς. Κανένας φορέας στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά ο τέλος. Κανένας εκπαιδευτικός φορέας δεν συμφώνησε με την Τράπεζα Θεμάτων και τον νόμο. Ότι εδώ μόνο οι φροντιστές συμφώνησαν. Μόνο οι φροντιστές. Εδώ και πέντε μήνες υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία ή του Υπουργού ή δική μου με την ΟΛΜΕ και την ΔΟΕ. Αποτέλεσμα και αυτό το πράγμα, κύριε Κωσυφάκη. Σας λέμε από πέρσι, καταργήστε τη Τράπεζα Θεμάτων. Διαλύει το λύκειο. Καλά. Με τους μαθητές καμία επικοινωνία, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Κλείσαμε. Μια στιγμή. Να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο των μαθητών, να περάσουμε λίγο και στα πανεπιστήμια. Όχι να πω. Πέστε κάτι. Εγώ οφείλω να πω όμως προς τιμή του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος επεσήμανε ότι έχουμε το διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα. Θα έλεγα Ανδρέας Παπανδρέου και πάνω, έτσι, όχι. Μην υπερβάλλουμε. Λέμε γιατί μπορεί να το καταλήψω. Λοιπόν, ένα άλλο. Γιατί. Με συγχωρείτε. Ακούμε λοιπόν το ένα παιδί στο βίντεο που λέει. Κόπηκαν, λέει, 30 συμμαθητές μου από μία τάξη που δεν κοβόταν κανένα. Το ακούσατε. Την πρώτη ηλικίου. Ερώτηση. Εδώ έχουμε μια προφανή διαφωνία με τον κύριο Κωσυφάκη. Ο κύριος Κωσυφάκη μπορεί να θέλει ένα σχολείο στο οποίο θα ισχύει η πρώτη ηλικίου να μην κόβεται κανένα. Όχι, είχαμε 4% σας είπα. Εμείς και πήγαμε στο 23 και μετά στο 16. Με τη συγχωρείτε, να ολοκληρώσω. Εμείς που ψηφίσαμε τον νόμο, θέλουμε επιτέλους ένα σχολείο που θα είναι αυστηρό. Που θα είναι κανονικό σχολείο. Και θέλετε από την πρώτη ηλικίου τα παιδιά μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε όμως. Δεν θέλουμε ένα σχολείο το οποίο θα είναι τύπης. Θα το έχουμε για να λένε ότι πήγαν τα παιδιά σχολείο, αλλά πραγματικά θα βγαίνουν κούτσουρα πελέκητα. Θέλουμε ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά θα ξέρουν ότι για να περάσουν θα κοπιάσουν. Παράδειγμα. Σας παρακαλώ πολύ, μην με διακόψετε. Σας παρακαλώ. Μην με διακόψετε. Εάν ήμουν ευχαριστημένος, κύριε καθηγητά. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Σε παρακαλώ. Όταν ήμουν μικρός, γέρναμε τους φίλους μου. Μικρός ακόμα, 14 χρονών είσαι. Δεν είσαι μεγάλος. Παίζουμε μπάλα στους δρόμους. Πλέον αυτά, η σημερινή γενιά δεν πρόκειται να τα κάνει ποτέ τους. Το μόνο πρόβλημα που θα κάνει είναι να πηγαίνει στα φροντιστήρια, λοιπόν, και τι να προλάβει να διαβάσει. Εγώ τελείωσα το λύκειο το 90, για να μπω στο πανεπιστήμιο, διάβασα 6 ώρες την ημέρα επί 3 χρόνια. Αφήστε λοιπόν αυτά που λέτε. Παιδί που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Παιδί που μπήκε στο πανεπιστήμιο, αγαπητή διάδοχε, χωρίς να κοπιάσει, δεν υπάρχει. Εντάξει, και μιλάμε στον κόμμα παραμύθια. Λοιπόν. Κύριε Κωσυφάκη, σας είπε κανείς να μπει στο πανεπιστήμιο κάποιος χωρίς να κοπιάσει. Επειδή το είπατε 3 φορές, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έχει αλλάξει και να αποφασίσει ο κόσμος που βλέπει αν αυτό που κάνουμε σωστό ή όχι. Ναι, να εξηγήσετε. Για τη βάση του 10, λέω. Να πούμε και ποιος είναι ο στόχος. Για τη βάση του 10. Δεν μπορώ όμως να μην με διακόψετε. Μια μέρα διδακτικών ώρων να γίνει πλήρη ενημέρωση για το νέο λύκειο. Εγώ ξέρω και μας ρώτησαν γονείς τι είναι το νέο λύκειο. Ένα λεπτό. Εσύ, αγαπητέ, ξεκίνησες, είπες, καταλήψεις. Ναι. Επειδή είσαι ένα σχολείο που δεν είχες κενά, που είχες τα βιβλία σου και τώρα σου κάνουμε ενημέρωση για το νέο λύκειο αφού έχεις ξεκινήσει τις καταλήψεις. Γιατί σημασία έχει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε καταντήσει εδώ που είπαμε παιδιά, τώρα, παιδιά, αλλά πώς θα ακούσουμε. Όλοι κοιτάμε την πάρτη λοιπόν, μας. Όλοι κοιτάμε την πάρτη μας. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν, καταντήσει. Λοιπόν, είμαστε εγωιστές. Να εξηγήσουμε λίγο στους ανθρώπους που παρακολουθούν τι άλλαξες προς τη βάση του 10. Κύριε Γεωργιάδη. Όχι, είναι σημαντικό αυτό, κύριε Πρεσβεύτη. Μια φράση μόνο για να προχωρήσω παρακάτω τη συζήτηση. Στο προηγούμενο σύστημα μέτραγε ο μέσος όρος. Έπαιρνε στη γυμναστική 20. Έμενε κάτω τη βάση στα μαθηματικά, στη φιλολογία,
πέρναγε στην τάξη. Στο νέο σύστημα, αν στα βασικά μαθήματα είσαι κάτω από τη βάση, δεν θα μπορέσει να ανεβάσει τη βάση χωρίς να εξπεράσει αυτά τα μαθήματα, αλλά μένει μεταξταστέω και πα στο Σεπτέμβριο και τα δίνει. Πού διαφωνείτε, κύριε Πρεσβευτέ? Ποιο νέο σύστημα του Ιουνίου, του Σεπτεμβρίου, του Ιουλίου ή του Τωρινού? Σαν αρχή, διαφωνείτε? Σαν αυτό, σαν αρχή, αυτό δεν το αυτή είναι η αρχή του νέου λυκείου για την οποία μα λέει η ΟΛΜΕ εδώ ότι πρέπει να επανέλθουμε στο παλαιό σύστημα τη βάση του 10. Λέει τι θέλετε. Θέλετε να περνάνε όλοι. Ζείτε με θάρρο και πείτε ότι θέλετε να περνάνε όλοι και να μιλάμε στον κόσμο με ειλικρίνεια. Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Έχω εδώ και μια παλαιότερη ανακοίνωσή σας. Το λένε προσωπικά, είναι με τη δική σας υπογραφή εδώ, επειδή είναι χαρτιά. Για να καταλάβω ακόμα τι λέτε. Διαβάσω μετά στο δεύτερο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να κλείσουμε, μπορούμε ένα λεπτό να κάνουμε μια επίκληση στις μαθητές μας. Μια? Να δώσουμε ένα κάλεσμα στις μαθητές μας που θα ακολουθούν. Καταρχάς, στον Υφυπουργό Παιδείας, κάντε κάτι επιτέλους για τις περιορισμένες μας επιλογές. Θέλουμε περισσότερα παιδεία, είστε αρμόδιες, μπορείτε να δώσετε λύση, ανοίξτε μας και άλλες επιλογές. Αν δεν τέλος πάντων ανατραπεί αυτό το νεολίκιο το οποίο εμείς θα το ανατρέψουμε. Βεβαίως και αυτό θα γίνει. Και ένα κάλεσμα στους συμμαθητές μας. Βεβαίως και αυτό θα γίνει. Το κάλεσμα να ακούσω. Και ένα κάλεσμα στους συμμαθητές μας. Προχωράμε με γενικές συνελεύσεις, μαζικές κινητοποιήσεις και φτάνουμε μέχρι το τέλος. Ποιο είναι το μήνυμα έχει δοθεί στη μαθητική κοινωνία και έχουμε φτάσει στο όριο της ανατροπής. Το τέλος είναι να δικαιωθούμε. Στην ανατροπή φτάσατε σίγουρα, βγήκατε στην εκπομπή. Στην εκπομπή. Κάτι που δεν έχει ακουστεί. Μισό λεπτό. Πρέπει να αποχωρήσω την εκπομπή. Κάτι που δεν έχει ακουστεί όμως. Δεν έχει ακουστεί καθόλου. Πέστε το. Η τράπεζα θεμάτων και το δυσκόλεμα στο λύκειο δεν γίνεται έτσι γενικώς. Ο στόχος είναι, το έχει πει ο προηγούμενος υπουργός από εσάς, το 30% του μαθητικού που να φύγει από τα λύκεια και το γενικό και το επαγγελματικό και να περάσει μέσα από το νέο σύστημα κατάρτισης που τώρα φτιάχνεται. Δηλαδή μετά το γυμνάσιο κατευθείαν σχολές κατάρτισης σαν τις σχολές του 50 και μαθητεία. Δηλαδή πας στον εργοδότη και μαθαίνει. Αυτός είναι ο στόχος του νόμου. Αυτό είναι σύστημα. Αυτός είναι ο βαθύς στόχος του νόμου. Μετά το γυμνάσιο φέρνει στο σχολείο. Μετά το γυμνάσιο φέρνει στο σχολείο. Ακούστε γιατί πώς αυτοκυρώνεστε. Προηγουμένως λέγατε ότι πάνε όλοι στα πανεπιστήμια και είναι πολύ δύσκολο. Είπα ότι όλες οι τάξεις του λυκείου. Γίνεται διότι δεν έχουμε φροντίσει να φτιάξουμε ένα σύστημα που τα παιδιά που δεν είναι για να πάνε. Να φτιάξουμε σύστημα επαγγελματική εκπαίδευση. Όχι κατάρτιση από το γυμνάσιο. Όχι κατάρτιση. Αν δεν καταλαβαίνω τη διαφορά, δεν φτιάχνει. Φτιάξτε, μην μένετε μόνο στα λόγια. Γιατί πέρσι πόσες ειδικότητες καταρτίζετε. Η γυμναστική δεν μετράει στο μεσόωρο, κύριε Γεωργιάδη. Η γυμναστική δεν μετράει στο μεσόωρο. 2.000 καθηγητές σε διαθεσιμότητα εδώ και 1,5 χρόνο. Και δεν καταργηθεί. Ιωάννα, αυτό που το έμαθες. Ο πατέρας μου είναι σε διαθεσιμότητα. Α, μπράβο. Είσαι κόρη εκπαιδευτικού. Ναι, είμαι κόρη εκπαιδευτικού. Μπράβο. 2.500 ευρώ. Μπράβο, μπράβο. Βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Η μητέρα μου είναι δασκάλα. Και α, είσαι κόρη εκπαιδευτικών. Ναι, και μπράβο. Η μισθή των γονιών μου ίσως είναι υποδεκαπλάσια των μισθών που παίρνετε όλοι εσείς που είστε στο πάνελ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και δεν μπορείτε απλά να αποκωδικοποιήσετε το αίτημά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Ναι, δηλαδή, πώς αλλιώς πρέπει να το εκφράσουμε? Μια χαρά το εκφράζεις. Μια χαρά. Θα ευχαριστήσω πολύ την Ιωάννα, θα ευχαριστήσω πολύ.